Φέτος πηγαίνετε σε συμπαρένθεσή μου από τη θέση των τμήματων κοινωνικής για λόγους προσωπικούς, ευθύνης και αξιοπρέπειας. Έχω πηρεθεί σε αυτή την κοινωνική αρχή και τους συνδημότες μου ως τώρα κάμματα και αγώνιστα με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στους τομείς ευθύνης μου. Κοινωνική πρόνοια, πολιτισμό, δόμηση, εξυπηρέτηση, πολιτική άλλα. Αυτή την υπεύθυνη στάση έλυσα πάντοτε, χωρίς να παρακολουθήσω τις ενδεχόμενες αδυναμίες και παραλήψεις μου κατά την πολύχρονη ηλικία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι διευθυνόμενος σε εσάς τους συμπολίτες μου, γιατί έχουμε εκτιμήσει την αυτοδιοικητική προσπάθεια στην πράξη και με στηρίζουν τη σειρά ετών, δίνοντάς μου ισχυρή δύναμη για να τους εκπροσωπήσω και να συνεργαστούν όλοι μαζί για το καλό του Δήμου μας. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα να τους προδώσω. Αυτές τις κρίσιμες ώρες επιβάλλεται αποτελεσματικότητα, ριζοσπαστικές ενέργειες και να πω στο περιθώριο οριστικά μικροπολιτικές αντιλήψεις και παλαιοκομματικές τακτικές που τόσο μας ζημιώνουν. Η κύρωση της συνθήκης των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή αποτελεί μια ετεροβαρή συνθήκη που ζημιώνει και πληγώνει θανάσιμα τη Μακεδονία μας. Η παρέτησή μου δεν αποτελεί ούτε κίνηση ενθουσιασμού ούτε παράδοση των όπλων της δημοκρατίας. Αλλά ελάχιστη απόδειξη ευτυχίας προς αυτούς που δεν το έκαναν και αγάπη στον τόπο μου που είναι μαρτυρικός και ελληνικός μακεδονικός με ιστορία που δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Θα εξακολουθήσω να αγωνίζομαι για το καλό των συνδημοτών και του Δήμου μας από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και δεν θα διστάσω και να διεκδικήσω και να συγκρουστώ ακόμη για τις αρχές και τις αξίες που πιστεύω ότι μας ενώνουν. Μας ενώνουν στην κοινή προσπάθεια να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο δημιουργικό. Εξάλλου, το αξίωμα δεν προσδίδει αξία στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος με τη συνολική στάση της ζωής του είναι αυτός που αναδεικνύει και τιμά το αξίωμα. Σας ευχαριστώ.